Πάμε να συναντήσουμε. Θα πάμε για πολλωστή φορά να δούμε τα αθλήματα του υγρού στίβου, έτσι. Και εδώ δεν είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, καλησπέρα. Έχουμε πολλές κατηγορίες. Έχουμε τα ναυταθλητικά όλα, που όμως δεν έχουν κανένα όριο ηλικίας. Οι βετεράνοι που σήμερα θα συναντήσουμε φτάνουν μέχρι και τα 105 χρόνια. Έχουμε και μια τέτοια περίπτωση. Ακριβώς. Τι έχουμε εκεί πίσω? Έχουμε αναμνηστικές φωτογραφίες από τέτοιες διοργανώσεις που μας φέρνουν μετάλλια, όπως λέει και ο τίτλος? Είναι αναμνηστικές φωτογραφίες, είναι μετάλλια, είναι κούπες, είναι διακρίσεις από πανευρωπαϊκούς, από διεθνείς αγώνες, φυσικά από πανελλήνιους, όπως έγινε και ο τελευταίος πανελλήνιος αγώνας που πήρανε μέρος οι Masters, να πούμε, όπως ονομάζονται οι βετεράνοι κολυμβητές του Ναυτικού Ομίλου Βόλου. Έχουν σαρώσει πραγματικά, όπως λέει και ο τίτλος, τα βραβεία. Εμείς θα γνωρίσουμε δύο από αυτούς τους κολυμβητές, που είναι μια μεγάλη ομάδα. Θα μας πούνε λεπτομέρειες ο κύριος Κώστας Βολιώτης και ο κύριος Τάσος Κοτζιάς. Ναι. Λάβανε μέρος στους αγώνες του Ιουνίου, διακρίθηκαν και οι δύο, ενώ διακρίθηκε και ο 94 ετών, ο μεγαλύτερος αθλητής κολύμβησης. Άθος Κραβαρίτης. Πώς? Άθος Κραβαρίτης. Άθος Κραβαρίτης. Πολύ ωραία. Και φυσικά όλα αυτά που βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βολιώτη, είναι μόνο τα δικά σας μετάλλια και βραβεία. Ωραία. Είναι αμέτρητα, είναι πολλά πραγματικά και δίνουν πάρα πολύ θάρρος, θα έλεγα, έτσι, να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος θέλει την κολύμβηση ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα. Να εξηγήσουμε λιγάκι ποιοι είμαστε. Όπως είπες, Κωνσταντίνα, είμαστε masters, δηλαδή βετεράνοι της κολύμβησης. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε ένα άθλημα το οποίο είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή δεν καταπονεί τους μυς, το σώμα, και επομένως γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλες ηλικίες να συμμετέχουν. Αυτό νομίζω ότι δίνει ένα σήμα σε όλους να συμμετέχουν σε αυτές τις... Άρχισε το 2014. Θέλεις να συνεχίσεις, ναι, Στάσο? Το πρώτο πανελλήνιο είναι στην Πάτρα το 2014 και από εκεί ξεκίνησε κάθε χρόνο τουλάχιστον να διοργανώνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα τουλάχιστον, και να γίνονται και σιγά σιγά διάφορα meeting κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα, τα οποία μπορούμε να συμμετέχουμε, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε και αγώνες για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα, όπως η πανευρωπαϊκή, παγκόσμια. Αν δεν κάνεις αγώνες, δεν είναι εύκολο να πας. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι για αυτό το κίνημα, όπως ονομάζεται το Master. Η Master δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αντίστοιχο με τη μάθηση. Δηλαδή, η Master είναι η διαβίου άθληση. Δηλαδή, όπως υπάρχει διαβίου μάθησης, υπάρχει και διαβίου άθληση. Δηλαδή, οι αθλητές και μη αθλητές, μετά τα 20... Κύριε Κοτζιά, εσείς και ο κύριος Βολιώτης ήσασταν αθλητές ή ήσασταν ερασιτέχνες? Αγαπούσατε, ναι, ναι, πάντα την κολύμβηση? Όχι, όχι. Εμείς οι δύο... Υπήρξατε αθλητές. Εμείς οι δύο έχουμε ξεκινήσει, εγώ... Ναι, ναι, ναι. Εγώ στο Νέα Κενάβ και ο Κώστας... Από 12 χρονών εγώ. Και εγώ. Από 12 χρονών. Εγώ λίγο νωρίτερα, ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτή η προθήκη... Είμαστε στο σπίτι του κυρίου Βολιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια προθήκη με όλη αυτή την τεράστια σοδιά μεταλλίων διακρίσεων του κυρίου Βολιώτη, και κάποια θα έχουν μπει και σε κουτιά και σε συρτάρια, δεν χωράνε και όλα εκεί. Υπάρχουν και στο υπόγειο. Πρέπει να καταλάβουν το σπίτι αν τα άφηνε ελεύθερα όλα, έτσι. Να κρέμονταν από το ταβάνι. Για πείτε μου κάτι. Θα ήθελα να πω κάτι για το φίλο μου τον Τάσο, και θα τον ευνηδιάσω τώρα βέβαια. Μου έχει εκμυστηρευτεί πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε περίπου ξεκινήσει, ότι ο αθλητισμός τον οποίο κάνει τώρα, δηλαδή το κολύμπι, τον βοήθησε να παρατήσει τα τσιπουράδικα. Όχι παντελώς βέβαια. Όχι παντελώς, δεν κάνω τίποτα. Και το τσιγάρο. Αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία πρέπει να τη λάβουν υπόψη τους όσοι μας ακούνε, ότι ο αθλητισμός βοηθάει και σε άλλα πράγματα. Και να πω επίσης ότι ο Τάσος έχει πάρα πολλές συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και έχουμε σκοπό να πάμε και φέτος κάπου. Δεν είναι κομψό σε κανένα φίλο, κύριε Κοτζιά και κύριε Βολιώτη, δεν είναι κομψό σε κανένα φίλο να ρωτά την ηλικία. Δεν έχει να κάνει
η εξαίρεση αυτή μόνο με τις γυναίκες. Αλλά επειδή τώρα μιλούμε για κάτι που κρατά, έλεγε πριν ο κύριος Βολιώτης, ότι είναι τέτοια η άσκηση που δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη ομάδα μειών, άρα να καταπονούνται και κάποια στιγμή ο οργανισμός να κλατάρει και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Έτσι είναι όλο το σώμα που συμμετέχει. Σε ποια ηλικία είστε? Να πούμε πόσο είμαστε, να πούμε. Βέβαια θα το πεις, Κώστα, τι γίνεται. Εγώ είμαι 76. Απίστευτο ακούγεται. Και εγώ 61. Μάλιστα. Και εγώ 61. Καλά, έχουν 15 χρόνια διαφορά οι δύο ηλικίες, έτσι. Ναι, το 76 δεν θέλω να σας στενοχωρέσω, κύριε Κοζιά, αλλά είναι πιο αξιοθαύμαστο, πρέπει να σας πω. Υπάρχει και 93, είπαμε. 93 από 94, ο κύριος Κραβαρίτης. Οπότε όλοι θέλουμε να το φτάσουμε. Δεν θέλουμε τον κύριο Βολιώτη. Όλοι θέλουμε να φτάσουμε τον κύριο Κραβαρίτη. Λοιπόν, έχετε ανθρώπους που σας προετοιμάζουν για αυτές τις διοργανώσεις, σας προπονούν? Βεβαίως. Ποιοι είναι? Πες τους προπονητές μας. Οι προπονητές μας αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Είναι η Μαριάννα Ηλέτσιο, είναι ο Άγγελος ο Σελήνης και ο Κώστος Σελήνης. Γενικά όμως στους μάστερ υπάρχουν δύο προπονητές κατά κύριο λόγο, ο Άγγελος ο Σελήνης και η Μαριάννα Λέτσο. Η Λέτσο το πρωί, η Μαριάννα, κάνω εγώ προπόνηση επειδή εγώ κάνω πάντα πρωινή νωρίς το πρωί, και ο Κώστας κάνει μεσημεριανή με τον Άγγελο το Σελήνη. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω, εμείς είμαστε στο ναυτικό όμιλο Βόλου, αν μου επιτρέπει Σωτήρη. Είμαστε στο ναυτικό όμιλο Βόλου, αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα βέβαια, Masters, αλλά δεν είναι αυτό το μοναδικό σωματείο. Αυτό θα ρωτούσα, τι σώδια έχουμε στο ναι. Νόβα. Είμαστε μια τριανταριά περίπου. Μπράβο. Ήμασταν και λίγο περισσότεροι πιο πριν, αλλά ελπίζουμε να γίνουμε περισσότεροι και στο μέλλον. Τουλάχιστον όσοι μας ακούνε, θα πούμε στη συνέχεια αν υπάρχει χρόνος κάτι γι' αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Είναι και άλλα σωματεία. Ναι, είναι και άλλα σωματεία. Είναι ο ΕΑΝΑΒ. Είναι ο Όμιλος Φίλων Κολύμβησης. Και ΟΦΑ. Είναι και ο Ολυμπιακός Βόλου. Παλιά έτρεχε, τώρα δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει. Πάντως είναι αρκετά τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν και από το Βόλο, αλλά φανταστείτε και σε όλη την Ελλάδα οι γνωστοί σύλλογοι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλοι αυτοί οι σύλλογοι κατεβάζουν ομάδες μας. Και το να είμαστε ο Νόβα μέσα στην πεντάδα είναι μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Κραβαρίτης στα 95 του είναι Βολιώτης, 93 πόσο είναι? Ναι. Βεβαίως. Είναι Βολιώτης. Βεβαίως. Απλώς ζει στην Αθήνα, αλλά συμμετέχει με τον Νόβα. Είναι ο μεγαλύτερος που παίρνει μέρος στα πρώτα. Είναι ο μεγαλύτερος. Μπράβο. Ναι. Τα χρόνια και τη διάθεσή του να πάρουμε. Αξίζει να το συναντήσουμε, Σωτήρη, πιστεύω. Έκανε πριν... Και τρώει πολλά χειροκροτήματα. Προφανέστατα. Στους αγώνες. Έκανε πριν ένα έξυπνο λογοπαίγνιο ο κύριος Κοντζιάς ότι όπως έχουμε τη διαβίου μάθηση, να έχουμε και τη διαβίου άθληση. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα μας σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Βολιώτη, κύριε Κοντζιά, την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου και τον Δονάτο Δρύμτια για αυτή την σύνδεση, και βεβαίως τον Κώστα Βολιώτη για τη φιλοξενία στο σπίτι του, για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση.